είναι πιο αδύναμος κοντά στο καλάθι, που σημαίνει ότι είτε με βοήθειες είτε με παγίδες θα αναγκαστεί να ρισκάρει λοιπόν και να δώσει τα σούτια τρίποντα. Ξέρετε τις δυσκολίες του παιχνιδιού που είναι πολλές, όπως μαρτυρά και το σκορ, το 14-3 μέχρι στιγμής. Η πολύ καλή άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ το Πούζης ξεμαρκάρεται, αλλάζει κατεύθυνση με τον Μασλαρινό. Καζάκος, πάσα πίσω από την πλάτη παρακινδυνευμένη, αλλά χτυπάει πάνω στον Κιζόγιαννη και ξαναγίνεται αποδέκτης της μπάλας. Ήταν τυχερός εδώ. Μπεχλιβάνης, Νεοφυτίδης στο γύρισμα. Τόσο άγχος που έχουν οι ομάδες και την πίεση που έχουν, πραγματικά και μπράβο. Πάει ψηλά και το σκορ. Και μπράβο πραγματικά στην κρατική τηλεόραση που και στην Α2 έδειξε μεγάλα παιχνίδια και δικαιώθηκε, και τώρα που παίρνει αυτό για να μπορέσει να ξαναμπεί μέσα στο μάτσο. Ο Μπεχλιβάνης, καλή άμυνα από το Σαμανδούρα. Γυρίζει μπάλα. Το τρίποντο. Γνώριμο το σκηνικό. Ο Μπεχλιβάνης βέβαια δείχνει λίγο να έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί γιατί ήρθε τώρα από τον πάγκο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή το μαρκάρι ο Κουψάτης μπορεί να είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος παίκτης που έχει αλλάξει πάνω του. Σταμπουλής στους 9 πόντους, η πόδη της διαφοράς υπέρ της. Μπεχλιβάνης με πολλή πίεση όπως πάντα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Μασαρινός τον πιέζει ότι οι καταξιωμένοι διαιτητές Α1 σιγά σιγά έχουν αποκτήσει εμπειρίες και νομίζω ότι έχουν μέλλον στην ελληνική διαιτησία. Λάθιο που ρολάρισε και έκανε το 7-0, 0-7 αν προτιμάτε, αφού στον ηλεκτρονικό πίνακα και με βάση το πώς ορίστηκε το παιχνίδι ο Ηρακλής φέρεται να είναι ο τυπικά γηπεδούχος. Μπεχλιβάνης, η προσπάθεια πίσω από την πλάτη, ένα 21-32. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να απειλείται. Αρκετά διαβασμένη, με όπλο την άμυνά της όπως τώρα. Θα γίνει το κλέψιμο ο Βεσκούκης. Κοψάφτη. Ο Σαμανδούρας στους 5 πόντους. 59-66. Ο Πολύ τάξο τον υποχρεώνησε ένα κακό σουτ. Και οδηγεί... ένα λοιπόν το μακρινό αμυντικό rebound από το Σταμπουλή. Ο Ηρακλής οδηγεί κάτω στο pick and roll πλέον τον Πολυτάρχο. Και... έρχεται να δώσει ένα follow. Ο Ηρακλής τώρα χωρίς τον Μπεχλιβάνη. Να διορθώσω, ο Δαμαλής ήταν αυτός που είχε το πρόβλημα τραυματισμού. Όχι, ο Πασαλίδης. Γι' αυτό που είπα λίγο νωρίτερα. Ο Τοπούζης δημιούργησε αρκετή φορά στην ρακέτα. Τον Καζάκο με τη δεύτερη προσκατρία, όπως φάνηκε και με γυμνό οφθαλμό. Το replay δικαίωσε την απόφαση των διαιτητών υπέρ της ΑΕΚ. Η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα ανεβαίνει στην Α2, αλλά πιθανώς και η ομάδα που θα χάσει να έχει τύχη. Μην ξεχνάτε ότι στην περσινή η Β' Εθνική. Είχαμε και το 14-28 βέβαια. Ναι. Κοιτάζοντας σημειώσεις μου. Νεοφυτίδης με το Δέσπο. Fadeaway shoot, εύστοχος ο Νεοφυτίδης. Αυτή δεν τελείωσε καλά τους εφηνιδιασμούς. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Εδώ το Πούλης είχε χώρο, ο Δέσπος άρχισε να κλείσει πάνω του, αλλά δεν το αντιλήφθηκε έγκαιρα. Αποφάσισε να το... και πάλι στα γνώριμα και σίγουρα χέρια του Μπεχλιβάνη. Θα κάνει μια μπόμπα Λαναβάρο, αλλά ήταν άστοχος, πήρε το επιθετικό. Ο Τοπούζης με τον λιγότερο έμπειρο Σιαμανδούρα βγάζει έξω. Μασλαρινός τώρα θα ευστοχίσει από τα αμοιβαία φάουλ στις μονομαχίες με τον Τοπούζη. Ο Σαμανδούρας και πάλι στην πετάδα. Ο Φαλέκας παίρνει το rebound.